Τη δημιουργία ομίλου προβληματισμού ανακοίνωσε σήμερα η Ντόρα Μπακογιάννη. Επέλεξε να το κάνει όχι με συνέντευξη τύπου, αλλά άμεσα από την ιστοσελίδα της. Από το χώρο του Ζαπίου, η Ντόρα Μπακογιάννη, παρουσία τουλάχιστον 50 στελεχών καραξιωμένων στις τοπικές κοινωνίες αλλά και καθηγητών πανεπιστημίου, ανακοίνωσε την ίδρυση ομίλου προβληματισμού. Αν και κατά πολλούς, η αρχική ίδρυση ομίλου προβληματισμού με την ονομασία Φόρουμ για την Ελλάδα θεωρείται το πρώτο βήμα για την ίδρυση κόμματος από την Ντόρα Μπακογιάννη, προς το παρόν διαψεύδεται τέτοιο ενδεχόμενο. Το Φόρουμ για την Ελλάδα δεν είναι πολιτικό κόμμα. Είναι ιδέες, λύσεις, γνώση, δύναμη, σύνθεση για την Ελλάδα του αύριο. Είναι προτάσεις για την εφαρμοσμένη πολιτική. Η Ντόρα Μπακογιάννη άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, επιτέθηκε κατά της Νέας Δημοκρατίας του Αντώνη Σαμαρά, αλλά και στα κόμματα της αριστεράς, ενώ άσκησε και την αυτοκριτική της για τις πολιτικές της επιλογές και τις τάσεις του παρελθόντος. Φίλες και φίλοι, προσωπικά έχω το θάρρος να αναγνωρίσω τα λάθη μου. Δεν θα πω ότι ευθύνονται όλοι οι άλλοι εκτός από μένα. Ούτε θα χρησιμοποιήσω τις φράσεις του τύπου «εγώ τα είχα πει». Ήταν λάθος μου που δεν είπα πολλά πράγματα με το όνομά τους. Ήταν λάθος μου που δεν μίλησα εγκαίρως για όσα θεωρούσα στραβά. Αναλαμβάνω λοιπόν στο ακέραιο την ευθύνη που μου αναλογεί. Ασκώντας σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, τόνισε πως βρίσκεται πακιδεσμένη στις εσωτερικές της αντιφάσεις, πως δεν μπορεί να προχωρήσει γρήγορα στις αναγκαίες αλλαγές που απαιτούνται προκειμένου να βγει η χώρα από το οικονομικό αδιέξοδο και τόνισε πως το Πασόκ είναι εγκλωβισμένο σε αντιφάσεις και λαϊκίστικο παρελθόν. Ακόμη και τώρα, ελάχιστοι πολιτικοί έχουν το κουράγιο να πουν τα πράγματα με το όνομά τους. Ελάχιστοι μιλούν για τον ολέθριο κίνδυνο που διατρέχει η Ελλάδα και οι Έλληνες βεβαίως, αν δεν πετύχουμε τους στόχους μας και αν χάσουμε την τελευταία ευκαιρία εξυγχρονισμού της χώρας. Και το σπουδαιότερο, ελάχιστοι μιλούν για το πώς συγκεκριμένα και μεθοδικά πρέπει να προχωρήσουμε για να πετύχουμε. Οπορτουνιστή χαρακτηρίζει τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Αντώνη Σαμαρά, τονίζοντας πως επενδύει στην κατάρρευση της Ελλάδος και στην καταστροφή της, προκειμένου να αντλήσει κομματικό όφελος. Η αριστερά αντιμετωπίζει υπαρξιακή κρίση, συμπληρώνει η Ντόρα Μπακογιάννη, τονίζοντας πως έχουν χάσει τα κόμματα της αριστεράς την αίσθηση της πραγματικότητας αλλά και των ευθυνών τους. Από το βιντεοδεσκοπημένο μήνυμά της στην προσωπική της ιστοσελίδα, η Ντόρα Μπακογιάννη κατηγορεί και μερίδα μέσων μαζικής ενημέρωσης πως τροφοδοτούν τον λαϊκισμό και επιτείνουν τη σύγχυση στους κόλπους της κοινωνίας.